έδωσε αυτός ο Θεός στους αυτόπτας και υπεραίτητας Αποστόλους, οι Απόστολοι στους Αγίους Πατέρας, οι Άγιοι Πατέρες μαζί με τους Μάρτυρες, οι Οικουμενικά Συνόδους, και με ένα λόγο αυτή η πίστη είναι διδαγμένη με το αίμα των μαρτύρων και πρέπει να φυλάτεται αχρευνός, γιατί έχεις παρατηρήσει εδώ στο Άγιον Όρος τα χρυσόβουλα, έχεις παρατηρήσει παιδί μου όλα τα των βασιλέων χρυσόβουλα και σιγήλια των πατριαρχών πως υπογράφονται. Δεν υπογράφονται με μαύρο μελάνι, με κίτρινο, αλλά υπογράφονται με κοινάβαρο, δηλαδή με κόκκινο. Και γιατί υπογράφεται με κόκκινο και, και όχι με άλλο χρώμα? Διότι ο Θεός, που όταν έσχισε το χειρόγραφο του μίσους όπου είχε το ανθρώπινο γένος με αυτό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έγινε άνθρωπος, και όταν έσχισε αυτό το χειρόγραφο, το υπέγραψε με το αίμα του την ένωση του Θεού μετά του ανθρώπου, την υπέγραψε ο Υιός και Λόγος του Θεού με το αίμα του, και αυτό είναι συμβόλαιο και ομόλογο, εξού και ομολογία πίστεως, η οποία πρέπει να φυλάτεται ακρεφνώς. Η Εκκλησία λέγεται στρατευμένη. Γιατί λέγεται στρατευμένη? Διότι εχύθησαν και θα χύσουν το αίμα των εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μάρτυρες, μόνο και μόνο για αυτή την Εκκλησία στρατευμένη, οι οποίοι μάρτυρες δεν θα έχουν το όπλα, ούτε ξύφου, ούτε τίποτα, παρά μόνο θα φέρουν τον γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και τίποτα περισσότερο, και μάλιστα ή μόνο τον καλογέρο, όπου αν υπάγεις παιδί μου, βλέπεις εδώ στα Άγιον Όρος να λέγουν εκ παραδόσεως ότι εκεί εμαρτύρησε ο τάδε εν καιρό Λατίνων, εκεί εμαρτύρησε ο τάδε εν καιρό Θωμανών, εκεί εμαρτύρησε ο τάδε εν καιρό Διωγμού, εκεί ήρθαν από την πόλη αρχιερείς και φυλάξαν σε αυτό το μοναστήριο ή σε αυτή την κατακόμη, διότι τους συζητούσε ο τύρανος, και φοβούμενοι να μην προδώσουν την πίστη, ήρθαν και κρύβησαν εδώ μόνο και μόνο να φυλάξουν το ακρεφνές της πίστεως, διότι το μαρτύριο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι προαιρετικό, και εκείνος που θα χύσει το αίμα του πρέπει να υπεραγαπήσει τον Θεό, και βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την υπεραγάπη την οποία ανθρέπει σε αυτόν, ξεχνάει την ώρα του μαρτυρίου τα πάντα, και αφού ξεχάσει τα πάντα παραδίδεται εις τα σχήρας αυτών των διωκτών της πίστεως, σταυρωμένας έχοντας σχήρας, και αυτός ως πρόβατον επί σφαγή πηγαίνει να σφαγεί με το θεσμά του, μνημούμενος των Θεάνθρωπων Κύριων ημών Ιησού Χριστόν. Αυτό το αίμα μνημούμενοι και οι Ορθόδοξοι βασιλείς, όταν ήθελα να γίνει σύνοδος, υπέγραφο με κοινάβαρη, δείχνοντας ότι όπως το αίμα του Θεού εχύθη επάνω στο σταυρό και εξηγόρησε τον άνθρωπο, ούτω πως η κοινάβαρη υπογράφεται από τους βασιλείς, για να μην αθετηθεί τίποτε από εκείνα τα οποία έχει γράψει ο βασιλεύς ή στο συγγύριο ή η σαλοκή, όπου είναι η χρυσόβουλο, όπου σώζεται στα μαστήρια, και εσύ είσαι νέος παιδάκι μου και θα έρθει ηλικία σου να τα δεις, και εγώ σου τα λέω μόνο και μόνο να φυλάξεις την υποταγή. Γιατί χωρίς την υποταγή δεν μπορείς να ανέρθεις. Χωρίς την υποταγή δεν μπορείς να φτάσεις στα ύψη. Είσαι αιχμάλωτος και ελευθερώθηκες, αλλά όμως κάτι είναι μέσα στην καρδιά σου, και πρέπει αυτό να το εκδιώξεις και να βγάλεις την πονηρία, να βγάλεις το ψεύδος, να βγάλεις την υποκρισία, να βγάλεις την δειλία. Και όταν αυτά τα βγάλεις, τότε θα καταλάβεις την ιδίλυτα της Ορθόδοξου πίστεως, τότε θα καταλάβεις το μεγαλείο της ελεύσεως και αναβάσεως, δηλαδή ελεύσεις θα πει ότι κατέβηκε ο Θεός και ανάβασης ότι ανέβηκε, και λέει εκεί πέρα της Αγίης, δηλαδή ο Χριστός δια να κάνει όλους Αγίους εκαταδέχθηκε και έγινε άνθρωπος, μόνο και μόνο να μας κάνει Αγίους. Ποιος από μας είναι Άγιος? Πολύ, σήμερα πολύ, αλλά πως? Με υψηλον γιώτα, όχι με γιώτα, με υψηλον γιώτα. Και τι θα πει με υψηλον γιώτα? Της Αγίας, δηλαδή του δρόμου. Τι συζητείτε σήμερα, όπου ανυπάγεις? Αλλά τίποτα δεν συζητείτε ότι οι χριστιανοί πρέπει να κοινωνούν τακτικώς.
Μάλιστα. Δεν μου λες εσύ, παπά, που λέγεις να κοινωνείς των χριστιανών τακτικά. Αυτό που θα μεταδώσεις εις των χριστιανών τι είναι, να μου το πεις. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, ένας αγράμματος, γιατί όταν ήμουν μικρό παιδάκι άκουσα να συζητούν πολλά. Και γιατί? Διότι είμαι από την Θεώσα στον πόλη του Πειραιός, όπου όλοι οι Πειραιείς δια το παραμικρό να αντιστέκοντο, και όταν εμφανίστηκε και το γρηγοριανό ημερολόγιο, η μόνη πόλη η οποία αντέστη γενικά είναι η πόλη του Πειραιός. Να μου πεις εσύ την ώρα που κοινωνείς τον άνθρωπο, τι τον κοινωνάς, να μου πεις. Μα απαντά και μου λέει ο νέος θεολόγος ότι επάνω στην Αγία Πρόθεση είναι ψωμί ξερό. Καλά, πώς είναι ξερό ψωμί κατά τη στιγμή που λέγω Θεία το αμνός του Θεού και σταυρωθέντος Ιησού Χριστέ και ίσως στρατιωτών την πλευρά να αυτού ένοιξε, πώς είναι ξερό ψωμί κατά τη στιγμή που λέγει η Εκκλησία δια της ιεροσύνης αυτά, δεν μου το εξηγείς. Αυτός φέρνει σχολαστικών θεολόγων τα παραδείγματα, δηλαδή της Δυτικής Εκκλησίας, και κοιτάζει να αναδρέψει τον Ορθόδοξο κληρικό, και εάν είναι μελετημένος ο Ορθόδοξος κληρικός μελετημένος εις τους λόγους του Θείου Χρυσοστόμου, εάν είναι μελετημένος εις αλογματικά, εάν είναι εις ασκατηχής Ευγενή του Βουλγάριου Νικολάου του Βουλγάριου και άλλων, και προπάντων του Δοσιθέου των Ιεροσολύμων, τότε καλότατα. Εάν όμως δεν είναι μελετημένος, παραλέγεται ότι νεκρό, ξερό το ψωμί, και το παίρνει το παγιένι στην Αγία Τράπεζα. Καλά, εκείνο που λέει ο παπάς είναι νεκρά όλα. Και πότε γίνεται σώμα και αίμα Θεού? Όταν μπαίνει μέσα στην κοιλιά μας, τότε μπαίνει, τότε γίνεται σώμα και αίμα Θεού. Φρίξον ήλιε και στέναξον ηγιάρα. Επειδή πιστεύεις έτσι, υποδεικνύεις και τη μετάληψη. Να, προσέχονται οι χριστιανοί, ο νεκρός σώμα και όχι σώμα Θεού. Αλλά η Εκκλησία τι λέγει? Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Εμάχοντο οι Ιουδαίοι και έλεγον, και πώς είναι δυνατόν να φάμε αυτού το κορμί, τα κρέατα και να πιούμε το αίμα? Είναι δυνατόν ποτέ? Και τι λέγει? Το μεν πνεύμα ζωγονή, το γράμμα απολύ, λέει στον ηρωνικό δήμα. Ακούετε? Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει. Ποιος το λέγει? Το λέγει ο Θεός, το οποίο είναι άνθρωπος. Άρα, όταν προσέρχεσαι εις τάχαντα μυστήρια, βλέπεις ότι κοινωνάς άρτων και ίνων. Αλλά για σκεφτείτε τώρα εδώ το μεγαλείο της πίστεως, ότι από κάτω από τον άρτο τι κρύπτει ένας Θεός. Τα ακούετε? Από κάτω από αυτόν τον άρτο που προσέρχεσαι εσύ να κοινωνήσεις, είναι ο Θεός. Και από κάτω από αυτό τον ίνον είναι το αίμα του Θεού, το οποίο είπε πίεται εξ αυτού πάντες. Σκέψου το μυστήριο, σκέψου το μεγαλείο, το οποίο τι λέγει ο Θεός? Εγώ, επειδή υπερβαλλόντος αγαπώ τον άνθρωπο, οικονόμησε η αγαθότης μου. Να, γίνεται ο άρτος, δηλαδή ο καλύτερος καρπός είναι το σιτάρι. Να γίνεται αυτός ο άρτος σώμα μου, και αυτό το κρασί που το καλύτερο πόμα είναι ο ίνος, να γίνει θέμα μου. Δια τούτο λέγει ο Άγιος Σημείων Νέος Θεολόγος. Διάβασα μια φορά του Αγίου Σημείων τα γράμματα και είδα ότι ο άνθρωπος που θέλει να προσέλθει στα άκρα τα μυστήρια πρέπει να κλαίει όλη τη νύχτα, να χύσει δάκρυα ποτάμι από τα μάτια του, και τότε να προσέρθεις να κοινωνήσεις των αγράμματων μυστήριων. Γιατί με τα δάκρυα θα ξεπλύνει καλώς τον άνθρωπο, θα εξηλαιώσει το θείο, και τα δάκρυα αυτά θα του δώσουν την ταπεινοφροσύνη. Η δε ταπεινοφροσύνη θα τον εξυψώσει να ειδεί ότι όντως όταν προσέρχεται εις άγραμμα τα μυστήρια μεταλαμβάνει αυτό το σώμα και το αίμα του Θεού. Ξέβρετε τι αξιώνεται ο ευσεβής ιερεύς να βλέπει μέσα στο Άγιο Ποτήριο όταν λειτουργεί?
Εάν σας είπε ένας ευσεβής ιερεύς τι βλέπει μέσα στο Άγιο Πατήριο όταν λειτουργεί, θα πείτε, μα πώς αντέχεις εσύ και βλέπεις τέτοια υπερβολικά μυστήρια, όχι εγώ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, εγώ είμαι σχρός, εγώ είμαι ανήθικος, ευσεβής και βλαβής ιερεύς. Όταν καθίσει ένας ευσεβής ιερεύς και σας είπει τι βλέπει, θα πείτε πώς αντέχεις, και αυτός από ταπεινοφροσύνη θα είπε, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Τούτο είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, όπου αξιώνει τον άνθρωπο, όπου θέλει να κοινωνεί συνεχώς και όπου έχει τα δάκρυα, όπου έχει την ταπεινοφροσύνη, όπου έχει γενικώς όλο τον όνομα τον, καθώς λέγει ένας Άγιος, των αρετών. Και ένας άνθρωπος λέγει είναι αρχάριος και θέλει να κοινωνάει τακτικότατα, οφείλει ο πνευματικός να του υποδείξει ότι ως αρχάριος προσέρχεται και κοινωνεί των αγράνων των μυστηρίων. Και ένας Θεός όπου έγινε άνθρωπος συγκαταβαίνει να κοινωνάει όπως θέλει αυτός, μόνο και μόνο να συνηθίσει, να μην πάθει όμως αποπόρωση, γιατί όταν πάθει αποπόρωση, τότε κοινωνάει ή δεν κοινωνάει, ένα και το αυτό είναι, και κοινωνάει κατά συνήθεια και όχι από ευλάβεια κλπ. Πρέπει λοιπόν εσύ παπά μου και πνευματικέ μου, πρέπει να είσαι διδάκτος. Πρέπει να κάθεσαι να τους διδάσκεις και να τους φέρεις παραδείγματα, ότι όταν προσέρχεσαι στα άγρια μυστήρια, κοινωνάς αυτό το σώμα και το αίμα του Θεού, διότι πολλά σχάδαρα έγιναν και πολλές αιρέσεις έγιναν δι' αυτήν τη συνεχή μετάληψη και προπάντων προ 200 χρόνων, οι οποίοι άλλοι έλεγαν ότι θα μεταλαμβάνουν το προπάθο σώμα και άλλοι έλεγαν το άφθαρτο σώμα, και εκεί έγινε η μεγάλη διαίρεση εις όλο τον κόσμο, και μάλιστα εκεί σε εμάς στην Αγία Νάνα, στο Άγιον Όρος, εκατήρησαν μέχρι φωνικά, διότι οι μένες ευσεβείς πατέρες έλεγαν ότι κοινωνούν το σώμα, το μετατοπάθος, δηλαδή το άφθαρτο, άλλοι πάλι έλεγαν ότι κοινωνούν το προπάθος, δηλαδή αυτό που δέχεται φθορά, φθορά θέλει να πει ότι μπήκε το καφί μέσα, και εκεί έγινε μεγάλη φασαρία και εισήγηση, και διαιρέθησαν και μέχρι σήμερα είναι αυτή η διάσταση. Και αν τους είπεις τίποτε, αμέσως φέρνει τα δικά τους επιχειρήματα, ο Θεός να βάλει το χέρι του και τίποτα περισσότερο. Τώρα εμείς σας είπαμε πώς ερωτά τον ηγούμενο, και καταλήξαμε πάλι πώς ερωτά το ηγούμενος για όλα τα μυστήρια. Εσείς, ως άνθρωποι που θέλετε να σωθείτε, ως άνθρωποι που θέλετε να πάτε στον Παράδεισο, κοιτάξτε να αγαπήσετε τον Χριστό. Κοιτάξτε να τον παρακαλείτε μέρα και νύχτια, να σας καθαρίσει την καρδιά, να σας βγάλει από μέσα, από την καρδιά τα αισχρά πάθη, να σας βγάλει τα αισχρά επιθυμίας, και να γίνετε, καθώς λέγουν οι άλλοι πατέρες, ουράνιοι άνθρωποι φέροντος σώμα γίνουν. Όταν αυτά τα φυλάξετε, να γνωρίζετε ότι θα είσαστε γεμάτη χαρά, και όταν θα φύγει όταν θα φύγει η ψυχή μας από εδώ, έστω και 150 χρόνια να ζήσουμε, θα είδουμε αυτόν τον Θεό, όπου έγινε άνθρωπος και είπε στα πάντα μόνο και μόνο να κάνει εμάς Θεούς κατά χάρη, θα τον είδουμε να έρθει με μεγάλη χαρά και μεγάλη αίσθηση, γιατί μας είπε, ελάτε και εσείς και μη φοβήστε, όπως έπαθε ένας όσιος, έπαθε αυτό. Αυτός είχε παντρευτεί και τη γυναίκα δεν την εγνώρισε. Ήρθε η ώρα του για να φύγει, αμούν ονομαζόμενος. Και φοβόταν να φύγει η ψυχή του. Ο Δεσπότης Χριστός ειδήλιασε και του λέει, γιατί παιδί μου φοβάσαι. Εσύ δεν απόλαυσες καθόλου την ειδοή της αρκώδης διεμένα, ναι. Επειδή φοβάσαι άκουσε. Προφήτα Λαβίδ. Και κατά την ανθρωπίνη εμφύση, πατέρα μου. Παίξε τη λύρα. Και μόλις έπαιξε τη λύρα του προφήτης Λαβίδ, γιωμάτη χαρά και μεγαλεία συνέφυγε η ψυχή του αγνού Αμούν, την οποία οπτασία την είδε νομίζω ο Άγιος Αντώνιος και άλλοι πατέρες. Αυτό σας το λέγω. Όχι πως έχω εγώ ανάγκη να συζητώ, ερωτήστε με έξω από την εκκλησία, δεν ξέρω τίποτε. Όλοι σας λέγω, με υποχρεώνει αυτή η ερωσύνη. Όταν είμαι έξω, αν τίποτε δεν κοιτάζω, κοιτάζω μόνο τη στραβωμά μου που είμαι στραβός, κατά το σώμα και κατά την ψυχή, και παρακαλώ τον Παναγιώτο τον Θεό να μου ανοίξει τα μάτια μου και να μ' αξιώσει να πάρει την ψυχή μου εν μετανία και εξομολογήσει και εσάς. Παρακαλώ τον Παναγιώτο τον Θεό να σας είδω όλους στη βασιλεία του, να σας διδάξει πρώτα αυτό στην αλήθεια, να σας στηρίξει στην ορθόδοξη πίστη,
να κάνετε υπομονή σας σύμβριση και χλέβασο όπου κάνει όλος ο λαός και εμάς και οι Μητροπολίτες και οι Δεσποτάτες και όλοι.